Ο Εμιλιάνο τι φοράει που μου αρέσει πολύ. Έχει σημασία. Ποιος το συνάντησε. Η Σοφία Ραυτοπούλου. Η Σοφία Ραυτοπούλου. Σε ένα πολύ ωραίο... Στο χαλάνδριο. Ψηλός, αυτά. Ψηλός, μιλαχρινός, φυτενής. Να το χαζεύεις, ε. Να το χαζεύεις, άσε τι περνάω. Παρθένης φοράει. Είδαμε την ετικέτα. Τι άλλο μοιράζεσαι τη ζωή σου μεταξύ εξωτερικού και Ελλάδας. Όλο αυτό πώς το βιώνεις. Αναμφίβολα μπορώ να πω ότι ανά εβδομάδα κάτι επιφυλάσσει. Επόμενη εβδομάδα λέω δεν ξέρω πού θα καταλήξω. Κάθε ώρα και στιγμή απλά περιμένω ένα mail στο κινητό μου να δω το πού θα πάω, σε ποιο προορισμό, σε ποια καινούρια χώρα. Υπήρχαν φάσεις που έπεσες ψυχολογικά, που όλο αυτό σε έριξε. Ποτέ. Ένα πράγμα θα πω. Είμαι proud, but never satisfied. Πιστεύω ότι ακόμα δεν έχω φτάσει στο peak της καριέρας μου. Δεν έχω πέσει ποτέ ψυχολογικά. Οι δικοί σου άνθρωποι σου λείπουν. Φυσικά και μου λείπουν. Απλά είμαι διατεθειμένος να κάνω ό,τι πρέπει για να καταφέρω να τους βάλω στους προπρόσωπους, έτσι. Η μαμά σου, οι αδερφοί σου, τι σου λένε. Μεγάλη συγκίνηση. Το σπίτι μου γεμάτο κορνίζες. Γεμάτο. Και φαντάζομαι ότι αν υπομονώ να μεγαλώσει το σπίτι μου και να βάλω ακόμη περισσότερες. Κρατάει τις φωτογραφίες και η μαμά σου και τις οι αδερφοί έχουμε σου κάνει κάνουνε. Κάδρα. Ό,τι δουλειές έχω κάνει με μεγάλα ονόματα υπάρχουν σε κάδρα στο σπίτι μου. Ο χώρος του modeling, στο επίπεδο που το κάνεις, χρήματα έχει. Θα χάσει πολλά χρήματα στην αρχή. Εγώ για να αρχίσω να βγάζω χρήματα, έμεινα 5 μήνες στο Μιλάνο χωρίς να κάνω μια δουλειά. Από εκεί και πέρα άρχισα να βγάζω χρήματα. Το GNTM σου άνοιξε δρόμους. Με βοήθησε να συνειδητοποιήσω πολλά πράγματα. Να γνωρίσω έναν άνθρωπο το οποίο θεωρώ έως και τώρα μέντορά μου, που ίσως ήταν ο σκουλός. GNTM φέτος το βλέπεις. Το παρακολουθώ πάρα πολύ λίγο. Διαφορετική κριτική επιτροπή. Ναι, είναι όλα διαφορετικά. Χάρηκα πάρα πολύ για τον Γιώργο Καράβο που μπήκε στην κριτική επιτροπή. Είναι κάτι που το αξίζει. Γενικά το θαυμάζω πάρα πολύ στον άνθρωπο. Επιστροφή Βίκης Χαγιά. Νομίζω γύρισε εκεί που πρέπει να είναι. Νομίζω είναι γραφτό να βρίσκεται μια Καγιά στο GNTM. Με τη Βίκη Καγιά υπάρχει επικοινωνία. Δεν νομίζω να υπάρξει κάποιο παιδί το οποίο να έχει βγει από το GNTM και να σου πει ότι υπάρχει επικοινωνία με κάποιον κριτή. Σε τυπικά πλαίσια. Ενώ, εντάξει, το Instagram θα υπάρχουν τα like, θα υπάρχουν τα interactions, τα react, όλα αυτά. Αλήθεια, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, αλλά νομίζω ως εκεί. Το GNTM μπορεί να βγάλει top models. Να γίνω νικητής top model, γιατί εγώ μέχρι στιγμής δεν έχω δει κάποιον νικητή από τα GNTM να έχει κάνει καριέρα. Αντικειμενικά μιλώντας. Διεθνή, όχι στην Ελλάδα. Τα εφόδια τα είχατε, δηλαδή και book φτιάξανε πολύ από το GNTM. Εντάξει, εγώ προσωπικά δεν χρησιμοποίησα καμία φωτογραφία από το GNTM στο εξωτερικό. Συνέχισα χτίζοντας καινούριο book. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν χρησιμοποίησα ποτέ μια λήψη από το GNTM στο εξωτερικό. Για κανένα λόγο. Γιατί να το κάνω αυτό. Είναι πιο απλά αυτά που ζητάνε. Γενικά τα δείχνουν λίγο διαφορετικά στην τηλεόραση, ενώ δεν είναι έτσι τα πράγματα. Βρίσκεσαι σε σχέση με τη Μαρία Αγάπη. Ναι. Πώς είναι αυτή η σχέση, πώς περνάτε. Ακολουθάμε και οι δύο μας μια καριέρα. Υπήρξε στην Κίνα Μαρία Αγάπη, τώρα στην Ελλάδα, ήμουνα στο Λονδίνο, πέρασα λίγο χρόνο μαζί στο Λονδίνο. Αυτό, κυνηγάμε τον όνειρό μας. Πότε βρίσκεστε. Όταν μπορούμε. Είσαι περήφανος για τη Μαρία Αγάπη. Είμαι συνέχεια, ναι, εννοείται. Είμαι περήφανος. Για τη Μαρία Αγάπη και για εμένα, για όλους. Και αυτό μου αρέσει περισσότερο και τον κάνει πιο γοητευτικό, το ότι αγαπάει πάρα πολύ το κορίτσι του. Ναι. Και μια συστολή όταν μιλάει για αυτή, και μια περηφάνεια, αλλά έτσι και μαζεύεται κιόλας. Νιώθει έτσι μια συστολή. Έχει γενικά συστολή. Της έχει αδυναμία. Πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, όπου τον μπορούν να βρίσκονται, αυτή. Ταξιδεύει μόνο. Πώς εκφράζεται η αδυναμία, ρε παιδί μου, τι της κάνει. Είναι συνέχεια αγκαλιά. Είναι συνέχεια μαζί. Προσέχει και προσέχει. Κάνει ζουζουνιές. Απέναντί σας είναι η αδυναμία. Ζουζουνιές δεν κάνουν γενικώς αυτά κάτι σαχλά που κάνουν άλλοι άνθρωποι της ηλικίας τους. Είναι πολύ σοβαροί. Καλά, μόνο δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Καλά, δεν μπαίνει Χριστοπούλου στο κρεβατοκάμαρά τους. Είπαμε. Συγγνώμη, Μαρίνο. Ολοκλήρωσε. Θέλω να πω ότι είναι ένα αγόρι το οποίο πραγματικά κάνει καριέρα στο εξωτερικό. Το βλέπουμε. Είναι ταμένος αυτό που κάνει. Εγώ δεν έχω χάσει story του. Αν τον ακολουθείς, Βλέπω, γιατί κάνει πολύ ωραίες δουλειές, ανεβάζει ωραία story από χώρες, από πόλεις. Ταξιδεύεις μαζί του, ναι. Ταξιδεύει συνέχεια, κάνει πάρα πολύ δυνατές δουλειές και είναι ταπεινός, σεμνός, όπως πρέπει να είναι κάθε μοντέλο που παλεύει. Εν τω μεταξύ, μιλάει σαν αθλητής. Δεν μιλάει σαν αθλητής. Μονοκόμματα. Οι αθλητές μιλούν. Αυτό μπορεί να το κάνει και περισσότερο κορίτσι αγωγητευτικό. Ότι είναι ένα παιδί της ηλικίας του που μιλάει ωραία απλά. Δεν θέλει να αποδείξει ότι είναι κάτι περισσότερο από αυτό που είναι. Και έχει μια απλότητα. Και αυτή η απλότητα. Είναι και αλήθειες για το GNTM, έτσι. Για λατζή modeling. Γιατί γίνεται τηλεοπτικό το book στο GNTM. Δεν είναι ένα book. Είπε ότι τα πράγματα δεν γίνονται όπως στην τηλεόραση στο κανονικό modeling. Γίνονται διαφορετικά. Ότι δεν υπάρχει
book το οποίο το παίρνει σαν εφόδιο, ότι δεν έκανε κανείς καριέρα νικητής από ναι, το αλλά GNTM, γνώρισε τον Δημήτρη Σκουλό που δεν θα το γνώριζε για αυτά. Είναι ο μεντοράς του, ναι, είναι μεντοράς του. Ότι δεν πήρε μια εμπειρία, με κανένα κριτή. Δεν είναι έτσι, μην είμαστε και αφοριστικοί. Αφοριστικοί δεν είμαι, δεν το πάω εγώ, το πω άλλο. Μπορεί αν δεν πήγαινε, ναι, αλλά αν δεν πήγαινε στο Next Model, μπορεί να μην του τύχαιναν έτσι τα πράγματα στη ζωή. Και αυτό ένα εφόδιο. Για τον βοήθησε πάρα πολύ. Στην Ελλάδα δηλαδή, εμείς πώς τον μάθαμε. Τώρα αυτή τη στιγμή και έχουμε συνέντευξη στον Εμιλιάνο. Σαφώς προσφέρει το πρόγραμμα. Απλά αυτό που είπε το παλικάρι εδώ το υπέροχο είναι ότι ουσιαστικά αν θες να γίνεις μοντέλο, δεν βγαίνεις από το GNTM μοντέλο όπως πλασάρεται. Παίρνεις κάποια στοιχεία, αν είσαι ξύπνιος και δουλευταράς και κάτσεις και 5 μήνες χωρίς να πληρωθείς στο Μιλάνο, γίνεσαι μοντέλο. Αλλά εδώ βγήκανε 4-5 παιδιά, τα έχουμε χάσει. Η μία κάνει reality, η άλλη έχει χαθεί. Πρέπει να το θέλεις και είναι πολύ και να έχεις και τα potential να γίνεις καλό μοντέλο. Και Αφροδίτη.